ένα τσιγάρο, ρε. Ο Ρωμαίδος. Νεοφιλική εταιρεία. Και Μητρόπολη. Είναι η Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη, δηλαδή. Όχι, ναι, ναι, στη Μητρόπολη. Από εκεί ξεκινάμε εδώ. Ναι, ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, τώρα στο διάλειμμα σας βρίσκουμε. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός ή συνεχίζεται ακόμα? Κύριε Κιάρη, ο καθαρισμός συνεχίζεται, ναι, και δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα, γιατί παρότι είχαμε αρκετό αριθμό εθελοντών, δεν είχαμε χοντρικά, τα κατάλληλα χορτοκοπτικά μηχανήματα. Μα. Είχαμε, αλλά δεν ήταν κατάλληλα. Αυτά που βλέπουμε εδώ πίσω είναι αυτά του... που βλέπετε δουλεύουν με τα πλαστικά, τα οποία φεύγουν συνέχεια από πάνω. Μάλιστα. Και δεν μπορούν να κάνουν καλή δουλειά. Συνεχώς διακόπτεται η ροή της εργασίας. Ναι. Τώρα βέβαια με την εμπειρία αυτή, την επόμενη φορά, γιατί θα συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό και της περιοχής των αρχαίων λιμένων και της αρχαίας αγοράς, θα συνεχίσουμε και με άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Με αυτή την εμπειρία, ναι, νομίζω ότι την επόμενη φορά θα έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Θέλω, μου δίνεται την ευκαιρία να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλες τις εθελοντικές οργανώσεις που έτρεξαν για μια ακόμα φορά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά στην πόλη και στην κοινωνία της ΚΟ, ξεκινώντας από την Μητρόπολη, τη Λέσχη 4x4, τους Τρίτονες, τη Λέσχη Καταδρομέων, τον ΣΕΜΕΚ, πώς? Οικολογική. Την Οικολογική, συγγνώμη αν ξεχάσω καμιά, γιατί πραγματικά είμαστε και ζαλισμένοι από τον ήλιο. Δηλαδή γύρω στα 40 άτομα από ό,τι είδαμε. Γύρω στα 40 άτομα, ναι. Ναι. Και είπατε, ξεκινήσατε με καθαρισμό σκουπιδιών στην αρχή και μετά, ναι, επεκταθήκατε. Προχωρήσαμε και σε καθαρισμό σκουπιδιών σε όλη την περιοχή. Ναι. Ήταν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα και συνεχίζουμε την άλλη Κυριακή. Να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς, ναι, όπως βλέπετε στα φορτηγά, ναι, ναι, δεν αρκούμαστε μόνο στο να αποψηλώσουμε τα χόρτα, αλλά μαζεύουμε και τις βάγες. Τα πάντα δηλαδή. Βεβαίως, μαζεύουμε τα πάντα για να καθαρίσουμε κυριολεκτικά τον αρχαιολογικό χώρο. Και βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται και μεγάλα φορτηγά, ναι, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε. Έχει δώσει ένα ο Δήμος από ό,τι είδαμε μπροστά. Ναι, ναι, εκείνο το έχουμε φορτωμένο και με βάγες και με χόρτα από την άλλη πλευρά, τον χώρο που έχουμε καθαρίσει από την άλλη πλευρά. Θα συνεχίσετε την επόμενη Κυριακή ή δεν ξέρετε? Απολύτως. Ακόμα. Όχι, όχι, θα συνεχίσουμε, είναι βέβαιο. Θα ξανακάνω πρόσκληση, ναι, στην κοινωνία της ΚΟ και στις εθελοντικές οργανώσεις. Πάνω απ' όλα που είναι αυτή που είναι η ραχοκοκαλιά κάθε προσπάθειας. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Δηλαδή τι? Θα αποδώσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους καθαρούς και προσβάσιμους στους επισκέπτες μας και στους ΚΟΟΥΣ. Έστω και μέσα Ιουλίου. Έστω και μέσα Ιουλίου. Του χρόνου όμως, σας δίνω μία υπόσχεση. Ναι. Δεν θα αφήσουμε να φτάσουμε στον Ιούλιο. Όλα θα γίνουν έγκαιρα. Φέτος την πατήσαμε, έχω εξηγήσει πώς την πατήσαμε. Την πατήσαμε γιατί η πληροφορήση που είχαμε, ναι, ήταν ότι τα λεφτά είχαν δοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όμως, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, φτάσαμε στον Ιούλιο, θα φτάσουμε και στο Σεπτέμβριο και δεν θα, έχουμε, ναι, δεν θα έχει κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία τη δουλειά της. Α, και για να μην το ξεχάσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να σας πω ότι η αρχαιολογική υπηρεσία ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και μας έστειλε δύο ανθρώπους, τους οποίους και ευχαριστώ ιδιαίτερον, τους αρχιτεκτήτες. Δηλαδή επικρότηση, ας πούμε. Βεβαίως, βεβαίως, είναι εδώ και η προσπάθεια είναι κοινή. Από τον κύριο Νικητιάδη, καμία συνεννόηση, καμία επαφή για το θέμα? Έχουμε ραντεβού με τον κύριο Νικητιάδη στο γραφείο του την Τρίτη το πρωί στην Αθήνα για όλα τα θέματα, ξεκινώντας από το κυρίαρχο που είναι το αεροδρόμιο. Ναι, εκεί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Εκεί είναι μεγάλο το πρόβλημα, το δούμε, γι' αυτό και πάμε στην Αθήνα εσπευσμένα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.